Καλησπέρα σε όλους, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα νέο επεισόδιο The Infected, εδώ με τους μολυσμένους, στον κόσμο που προσπαθούμε να επιβιώσουμε και να φτιάξουμε νέα πράγματα. Σήμερα επιστρέφουμε στο τρίτο επεισόδιο στη σειρά, οπότε μείνετε συντονισμένοι σε όλη τη διάρκεια του βίντεο για να δείτε μην χάσετε τίποτα από την πρόοδο που θα κάνουμε. Και πάμε κατευθείαν στο σημερινό επεισόδιο. Λοιπόν, καλώς ορίσατε παιδιά σε ακόμα ένα νέο επεισόδιο The Infected. Όπως βλέπετε, είμαστε εδώ πέρα που είχαμε φτιάξει αυτά τα πραγματάκια, είχαμε φτιάξει το σεντού και εδώ είχαμε αποθηκεύσει μερικά από τα πράγματα που είχαμε. Εδώ είχαμε βάλει να λιώνουν μερικές πετρούλες, οι οποίες πετρούλες είναι στη μέση και λίγο παρακάτω. Είχαμε φτιάξει το κρεβατάκι, είχαμε κλείσει το σπίτι. Οπότε είμαστε εδώ και μπορώ να πω ότι είμαστε λίγο οργανωμένοι. Αν θυμάμαι καλά, είχαμε το τσεκουράκι που είχαμε φτιάξει ξανά. Είχαμε φτιάξει stone pickaxe και είχαμε ένα spear με bone που είχαμε βρει ένα κόκαλο και είναι λίγο πιο δυνατό από το spear το απλό με την πέτρα. Με την πέτρα δεν το είχαμε, το είχαμε χάσει. Εδώ έχουμε μερικές πετρούλες να πάρουμε άμα θέλουμε. Τώρα για να αρχίσουμε καλά, από ό,τι βλέπω είμαστε τα στατιστικά μας λίγο χαμηλά. Να δω αν έχουμε νερό μέσα στο παγούρι μας. Έχω νεράκι, να το πιούμε. Ωραία, και πάμε να γεμίσουμε καινούριο. Θα χρειαστεί, παιδιά. Πιστέψτε με, θα χρειαστεί. Σταματάμε εδώ λοιπόν να βάλουμε νεράκι. Έχω κολοκύθα, η οποία κολοκύθα τελειώνει σε 3 λεπτά, χαλάει. Οπότε την έφαγα μόλις τώρα από ό,τι είδατε. Τέλεια, να είμαστε και λίγο πιο πάνω στα στατιστικά μας. Ενέργεια έχουμε αρκετή, ο ήλιος είμαστε στο 100%. Όταν πέφτει ο ήλιος και πάει στο 0% έχουμε πρόβλημα με... Μας ζαλίζει και τέτοια πραγματάκια. Γιατί έχω βάλει από τον ήλιο να προκαλεί κάποια ζημιά. Να είναι λίγο πιο hardcore. Τώρα από ό,τι βλέπω είναι συννεφιά, όμως δεν έχουμε ήλιο και δεν θα μας ενοχλεί από ό,τι πιστεύω. Είναι πρωί, η ώρα 7 και βάζουμε νεράκι εδώ, έβαλα Dirty Water 0, το όχισα. Δεν έχω βάλει νερό. Δεν έβαλα νερό ρε παιδιά, με τρελάνει τώρα. Και έπιασε και μπόρο κιόλας. Αυτά είναι, τώρα είναι τα ωραία. Τώρα είναι ωραία μέρα να πάμε να εξερευνήσουμε εκεί που είχαμε πάει στο προηγούμενο επεισόδιο παιδιά. Τι λέτε κι εσείς? Είχα χεστεί πάνω μου εγώ το προηγούμενο με δύο επιθέσεις που φάγα μολυσμένους από αρκούδα. Την αρκούδα είχαμε ξεχάσει το... Αν κάνω λάθος, είχαμε ξεχάσει το δέρμα της. Άμα ξεχάσαμε το δέρμα της ήταν το πιο πολύτιμο πράγμα που μπορούσαμε να πάρουμε και το χάσαμε. Ωραία, έβαλα νεράκι τώρα. Οπότε εμείς είμαστε εδώ τώρα, έχουμε first aid, έχουμε potato paste, κάποια πραγματάκια τα έχουμε. Είμαστε 44 στα 50 κιλά, δεν μπορούμε να κουβαλήσουμε και πολλά. Αυτό έχει πρωτεΐνη και πεινάμε κιόλας. Και λέω να τα φάω και τα δύο. Να ανέβει και λίγο η πείνα, μια χαρά είμαστε τώρα. Ανεβαίνει και ενέργεια όπως βλέπετε. Έπεσε η δίψα όμως, δεν πειράζει, μια χαρά είμαστε από τη δίψα. Στο 72%. Έχουμε και καθαρό νεράκι, σήμερα θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε μερικά πραγματάκια που θα έχουμε για να αποθηκεύουμε το χώρο. Και συγκεκριμένα θα δεν μπορώ να τα πάρω γιατί έχω όλα αυτά τα πράγματα μέσα στο σεντούκι μου. Εδώ είχαμε φτιάξει αυτά, τα λιώσαμε τέλεια. Τα καρέτα εδώ, να βγάλουμε 5 και να βγάζουμε τέτοια iron ignot. Οπότε βάζουμε εδώ, όχι ignot, θα βγάζουμε τα άλλα. Έχουμε και κάτι τούβλα εδώ, βάλει και αυτά εδώ να τα φυλάξουμε. Κάτι άλλο που χρειαζόμαστε εδώ. Τα χρειαζόμαστε όλα να σας πω την αλήθεια. Animal fat είναι αυτό, λίπος. Θα δω μήπως μπορώ να πάρω τώρα τα ξύλα από εδώ. Μπορώ. Πρέπει να φτιάξουμε κι άλλο ένα σεντούκι μέσα, να αποθηκεύουμε κι άλλα πραγματάκια. Αυτά χαλάσανε από ό,τι βλέπω. Δεν πειράζει. Υγεία να έχουμε και ξαναβρούμε να ξαναφτιάξουμε φαγητό. Μην αγχώνεστε. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να φτιάξουμε ένα blueprint. Πάμε εδώ στο storage να φτιάξουμε ακόμα ένα τέτοιο. Ωραία. Α, και μπορώ να το βάλω από πάνω. Θα ανοίγει όμως το άλλο. Ελπίζω να ανοίγει, παιδιά, για να μην το χαλάσουμε τζάμπα. Δεν θέλω να το... Όπα, όπα, όπα. Όχι! Πάρ' το! Πήραμε τον γλάρο. Α, δεν μας δίνει κρέας αυτός όμως. Πω, για κρέας τον ήθελα εγώ. Μας έδωσε μόνο τα φτερά του. Δεν πειράζει, καλά είναι γι' αυτά. Αλλά εγώ για κρέας τον ήθελα να φάω λίγο. Δεν πειράζει. Εγώ έχω χώρο τώρα εδώ πέρα και δεν θέλω να χαλάσω. Από ό,τι είπα, τον χώρο. Το. Να χαλάσω τα υλικά και να μην δουλεύει εδώ. Οπότε πάω να το βάλω και από εδώ ένα ακόμα. Χώρος υπάρχει. Δόξα τω Θεώ.
Χρειαζόμαστε 8 plank ακριβώς. Από ό,τι είδατε, αυτό που είχαμε φτιάξει στο προηγούμενο επεισόδιο, ότι τη στέγη δουλεύει πάρα πολύ καλά και δεν μας μείνει τη φωτιά. Πράγμα που μας βοηθάει να ψήνουμε, να κάνουμε, να ράνουμε και να μην πίνει συνέχεια η φωτιά. Θα φτιάξουμε λίγο τα πραγματάκια εδώ πέρα να ξελαφρώσουμε και θα πάμε να εξερευνήσουμε κι άλλο τα σπίτια πίσω. Γιατί στα σπίτια πίσω κρύβονται πολλά πράγματα, χρήσιμα, μη χρήσιμα, και έχουμε και τους εχθρούς όμως. Αλλά πρέπει να υπάρχει κάτι εμπόδιο. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα στο χέρι μας. Ωραία, και να βγούμε και για κανένα κυνήγι, λέω εγώ αργότερα. Και είχαμε πάει και μια επίθεση στο προηγούμενο επεισόδιο, άμα το είχατε χάσει, από μια αλεπού. Την έβλεπα μικρούλα, λέω, αλλά με έκοψε λίγο. Θα κάνω αυτό και ελπίζω να μην τα χάσω, παιδιά. Ωραία. Πάμε λοιπόν, τα φτιάχνουμε. Έγινε. Έχω τα πραγματάκια μου εδώ. Το ίκνοτε εδώ. Αυτά εδώ. Και πάμε να τα φυλάξουμε. Θα βάλω αυτό εδώ που είναι μεγάλο. Αυτό πιάνει πολύ χώρο από ό,τι είδατε. Εδώ αυτό. Και αυτό να γεμίσει. Το first aid εδώ. Cloth. Βάλε και τα cloth εδώ. Τις πέτρες δεν θα τις βάλω, εννοείται. Bone shard. Αυτό κράτω το εδώ. Bandage. Medicated bandage. Ωραία. Έχουμε και αυτά. Αποθηκεύουμε και αυτό εδώ πέρα να κλείσει άλλο ένα κουτάκι. Αυτά θα τα πετάξω. Δεν τα χρειάζομαι όλα αυτά. Τι να τα κάνω. Ωραία, πέτρες εδώ. Πρέπει να φτιάξουμε και ένα αποθηκευτικό χώρο για τις πέτρες. Να δω πόσο. Τι υλικά χρειάζεται. Πάμε στα placeables, στο storage. Και είναι εδώ τα τελαράκια. 8. Θέλουμε nails. Τα οποία nails έχω. Nails δεν έχω, αλλά μπορούσαμε να φτιάξουμε nails. Αν δεν κάνω λάθος, με το ignot. Εδώ είναι τα nails. Ένα iron ignot μας βγάζει 10 τέτοιες, είχαμε πει. Άρα το βάζουμε. Μήπως χρειάζεται. Για να δω. Itempedia. Μήπως χρειάζεται κάποιος πάγκος για να το φτιάξω. Α, στο anvil. Το anvil χρειάζεται. Anvil είναι αυτό, είχαμε πει. Χρειάζεται 5 iron ignot και 8 plank. Ναι, γι' αυτό δεν το είχαμε φτιάξει, παιδιά. Λοιπόν, αυτό είναι έτοιμο. Βάλει και αυτά εδώ και να βάλουμε, να λιώνουμε ένα τέτοιο, να πάρουμε ένα σπινθύρωμα συνδύρο, πώς το λέει, κάπως έτσι το λέει. Αποθηκεύω λοιπόν και αυτά, βάζω και αυτά εδώ και στακάρω και τις πέτρες, πόσες μπορώ να στακάρω εδώ. Μία πέτρα μπορώ να στακάρω εδώ. Εντάξει, πιστεύω έχω χώρο. Σταμάτησε και η βροχή και πιστεύω είναι η κατάλληλη στιγμή να φύγουμε. Νεράκι έχω πάνω μου, είμαι εντάξει. Φαγητό, είμαι λίγο στη μέση, θα ήθελα λίγο φαγητό να σου πω την αλήθεια. Αλλά πάμε τώρα προς τα πάνω να εξοπλιστούμε καλά, με ακουστικά, να ακούμε όλη τη λεπτομέρεια και φύγαμε. Πάμε εδώ, σε αυτό το πρώτο το είχαμε λουτάρει στο προηγούμενο επεισόδιο. Αλλά πάμε να τσικάρω άλλη μία. Τώρα έχω και καλύτερο spear, το bone. Το προηγούμενο επεισόδιο είχαμε το απλό, το πέτρινο. Και πέφτανε παρόλα αυτά. Ωραία. Πάμε να τσεκάρουμε μήπως έχουν ξανασπονάρει τίποτα πραγματάκια εδώ. Ό,τι βλέπω δεν έχει κάτι. Πάμε σε αυτό. Σε αυτό δεν είχαμε πάει καθόλου. Είχαμε πάει σε αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Σε αυτό όμως δεν είχαμε προσελκύσει. Αυτά τα λούδια δεν είναι κάτι από ό,τι βλέπω. Πάμε σε αυτό εδώ πέρα. Πάμε. Ωραία. Τεράστιο σπίτι από ό,τι φαίνεται. Και ελπίζω να μην έχει τίποτα μέσα. Και έχει ακόμα ένα σπίτι στο βάθος. Έχουμε αρκετά σπίτια. Αλλά πάμε τώρα εδώ πέρα να δούμε τι γίνεται εδώ μέσα. Άνοιξε λίγο πιο σιγά την πόρτα, μα θες, την άλλη φορά, και να την κλείνεις και λίγο πιο σιγά. Δεν κάνει κακό, καλό κάνει. Κάτι βλέπω εδώ. Electrical part. Μας χρειάζονται αυτά να φτιάξουμε πραγματάκια. Και Coca-Cola. Γιατί δεν την παίρνουμε αυτή. Έλα ρε φίλε. Όλα τα σαρβάλια τα παιχνίδια, αυτά τα πίνεις για. Και εδώ πέρα δεν μας τα δίνει, όχι. Εδώ είσαι πιο hardcore, λέει. Δεν θα πιείς αναψυκτικό. Πρέπει να κάνεις και λίγο διατροφή, μας λέει. Μια πλάστρα. Δεν έχει κάτι. Έξω δεν βλέπω κάποιον. Εδώ έχει μια πατάτα onion. Ωραία. Και κρεμμυδάκι. Θα μπορούμε να τα βάλουμε σε κάποιο. Σαν γλαστρούλα να φτιάξουμε εμείς ξύλινη. Όπα, έχουμε και bandages εδώ. Τέλεια. 3 bandages. Έλα, μία μπυρούλα θα την έπινα τώρα, εντάξει. Αυτό τι είναι? Iron ore. Σίγουρα αυτό το βάζουμε και βγάζουμε ignot. Ωραία, τέλεια. Medikit. Τσεκάρετε πόσο μικρούλι κουτάκι ήταν και πόσο μας πιάνει εμάς το τέτοιο.
Έχει αρκετά πράγματα εδώ πέρα, παιδιά. Mechanical part. Τι είναι αυτό? Τεράστιο θα είναι αυτό. Ολόκληρο πράγμα. Workbench. Ωραία. Έχει πραγματάκια εδώ πέρα. Και ακόμα ήμασταν κάτω. Πάμε και πάνω. Έπρεπε να βάλω ένα καγκελάκι εδώ. Αν ήταν μια πιτσιρίκη, θα πέφτε κάτω και από εδώ. Το ίδιο. Εμείς όμως δεν είμαστε πιτσιρίκη. Έχουμε ένα fish oil εδώ. Μας γέμισε ο χώρος όλος. Ήδη. Έχει ακόμα εδώ πραγματάκια και πραγματάκια. Ωραίο σπιτάκι. Εγώ δεν θα έμενα να σας πω την αλήθεια εδώ πέρα. Ένα σκηνή μόλις πήραμε. Αυτό είναι potato. Τάτα. Αυτό είναι cloth. Ωραία. Έχουμε γεμίσει αρκετά πραγματάκια. Από το ένα του σπίτι κιόλας. Empty can. Αυτό είναι το καλά. Τα empty. Ένα γεμάτο δεν μας δίνεις όμως. Ένα feather. Τρία feather ήτανε. Ακούω κάτι βήματα, αλλά μπορεί να είναι και τα δικά μου. Εδώ είναι ο δρόμος, οπότε μπαμ, άμα γίνει κάτι φεύγουμε κατευθείαν προς τα πίσω. Ωραία, εδώ πέρα δεν βλέπω κάτι άλλο. Πάμε στο επόμενο δωμάτιο. Αυτά δεν μπορούμε να τα πάρουμε. Εδώ είχαμε μπει. Αυτό ήταν το σπίτι. Φαίνονταν τεράστιο απ' έξω, αλλά μέσα μικρό και δεν είχε και πάρα πολλές προμήθειες. Εντάξει, μια χαρά είμαστε όμως. Πήραμε κάποια πραγματάκια χρήσιμα. Τα συρτάρια γιατί δεν μας αφήνει να τα ψάξουμε. Δεν μας αφήνει. Ωραία, ωραία, ωραία. Λέτε να είναι εδώ απ' έξω, παιδιά. Τώρα την πατήσουμε. Έχει και πίσω πόρτα που βγαίνει κατευθείαν εδώ. Πάμε τρέχοντας. Και κάτι τι έχει πέρα εκεί στο βάθος. Είχαμε αυτά τα δύο τα σπιτάκια είχαμε δει εμείς. Και κάτι λέει ότι έχει εκεί στο βάθος. Αποθήκες ολόκληρες φαίνονται αυτά. Πρέπει να πάμε να τα ξερευνήσουμε αυτά σήμερα. Πρέπει, θέλει καλό να το ξεκαθαρίσουμε όλο εδώ. Πολύ μεγάλο μέρος εκεί, ε. Και έχει ακόμα ένα σπίτι εκεί. Βγήκαμε από αυτό το σπίτι, αν δεν κάνω λάθος εγώ. Και έχουμε όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε πάνω μας. Έχουμε ηλεκτρικά parts, έχουμε mechanical parts, κάποια σκηνάκια. Α, αυτό μπορούμε να το βάλουμε μέσα την τροφή και να την κρατάμε. Να τη διατηρούμε λίγο περισσότερο, τα empty cans. Α, μπράβο. Χρήσιμο αυτό το τελικά. Η ώρα είναι 1:05. Περνάει λίγο γρήγορα η ώρα, είναι αλήθεια. Αλλά καλό είναι αυτό. Είμαστε και Μάιος, να πω την αλήθεια. Είμαστε άνοιξη. Ωραία. Κοιτάξτε, ομορφιά εδώ πέρα το μέρος. Ανέμορφο. Κουραστήκαμε λίγο, είναι η αλήθεια. Κουβαλάγαμε και πράγματα πάνω μας. Ωραία. Πάμε να φυλάξουμε αυτά εδώ. Αυτά μπορώ να τα βάλω λογικά από εκεί και το first aid μπορώ να το κάνω 2. Τέλεια. Εδώ έχω και άλλα electrical parts. Έχω και άλλα clothes κάπου. Ωραία. Λοιπόν, να βάλω να λιώσω αυτό το πήραμε τώρα. Πήραμε και αυτό. Να βάλω να λιώσω αυτό τώρα. Να δω μήπως μου βγάλει ignot. Λύκος. Πες μου τι μπορώ να στάνω 2 αυτά. Ένα ρε φίλε. Πόσα τέτοια πρέπει να φτιάξω δηλαδή. Τουλάχιστον το bottle εδώ. Το κάνω 2. Ένα και αυτό. Εδώ αυτά. Potato και onion. Το μοναδικό σήμερα το βγάλαμε. Κρεμμυδάκι. Λύκος είναι αυτός. Μπορώ να βάλω και name εδώ που βλέπετε. Διάφορα τα έχω τώρα, εντάξει. Και το βάζεις στο name. Τα πήρα όλα. Μισό τώρα να αφήσω λίγο τα πραγματάκια μου εδώ. Έχω πολλά άγρια ζώα εδώ απ' έξω. Αρκού και την αρκούδα. Η αρκούδα. Έχει λύκο. Έχει λύκο εδώ. Πήγε. Πάει την πόρτα. Σπάει την πόρτα ρε φίλε. Ρε μας κάνουν επίθεση και τα ζώα. Είναι εδώ απ' έξω. Θα σε χέσω τώρα, θα σε χέσω. Άξι το καλό σου. Harvest Wolf.
Ωρε φίλε. Ρε μας πάει την πόρτα. Και έχει και ζωή από ό,τι βλέπετε. Εδώ μας χτύπαγε τον τοίχο, μας χτύπαγε τη σκάλα. Μας χτύπαγε τη σκάλα και είναι έπεσε 30 ζωή κάτω η σκάλα από τον λύκο. Πού να μας βαρέσει όλη η αρκούδα. Και δεν μας έδωσε κάτι καλό. Μας έδωσε όμως το animal hide, το οποίο μπορούμε να το φτιάξουμε κάποια πανοπλία, ίσως. Και εδώ πιάνει όλο αυτό. Ω, τι πιάνει αυτό. Λοιπόν, εδώ αυτό έγινε metal ignot. Iron ignot, τέλεια έγινε. Αυτό τώρα πάλι δεν θα μπορώ να το φυλάξω από πάνω. Έχω 3 iron ignot αυτή τη στιγμή. Θέλουμε 5. Τρία έχω. Θέλουμε 5 για να φτιάξουμε το anvil και να μπορούμε να φτιάξουμε πρόκες και διάφορα άλλα πραγματάκια. Τώρα θα κάνω εγώ μια επίθεση εδώ στην αρκούδα. Ωραία. Ωραία, δεν με έχει πάει καμία. Τέλεια. Τέλεια. Άσε το καλό σου, πάει κι αυτή. Έμαθα το τέτοιο, το μπρος πίσω αυτό. Είναι σωτηρία από ό,τι είδα. Τέλεια, μας έδωσε μπόλικες μπριζολίτσες. Αυτή είναι cooked. Μας έδωσε 4 μπριζόλες. Σκουμπώνω όλες εδώ να ψηθούνε. Πανέμορφα. Και φάει αυτό να μας ανέβει λίγο η πείνα. Θέλουμε κάποιο φρούτο, carbonate, κάποια βιταμίνη. Βιταμίνη γιατί τι θέλουμε τώρα. Α, βιταμίν μαζί είναι αυτό. Ενώ το κρέας αυτό δεν μας δίνει βιταμίνη. Θέλουμε κάτι άλλο για να φάμε βιταμίνη. Εντάξει ρε φίλε, τώρα κάνουμε και διατροφή εδώ πέρα στο survival. Ό,τι βρίσκεις φάτο ρε φίλε. Και βιταμίνες και carbonates και υδατάνθρακες και όλα. Εντάξει. Το έχουμε κάνει πολύ hardcore. Όχι hardcore, το έχουμε κάνει πολύ φλόρικο. Το survival. Το survival, ό,τι βρεις τρως. Σκουπίδια είναι φάτα. Επιβίωση σου λέει. Τώρα εδώ μας λέει carbonates, να μην πάρουμε κιλά, μην πάρουμε λιπάρα. Ωραία, πήραμε και τέτοιο. Να μας δίνει το ψαράκι κανένα τέτοιο λέτε. Κάπου εδώ έχει μια πέστροφα. Πού είναι? Εδώ στο βάθος. Εδώ, έλα. Πού πήγε ρε, το χάνω. Ωραία, το έπιασε. Harvest. Πήραμε φαγητό, 2 φιλετάκια. Τα φιλετάκια αυτά πες μας δίνει κάποια βιταμίνη. Ποιο μας δίνει βιταμίνη τώρα? Αλεπού μην κλέψεις, αλεπού μην κλέψεις. Ήρθε πάλι το τσογλανάκι. Κοιτάξτε πόσο μικρό είναι. Και κάνει επίθεση. Πήγε. Και δεν μπορώ να το πετύχω. Έπεσε. Ωραία, αυτά είναι cooked. Και πάω να δω αυτό. Έπεσε η αρκούδα. Η αρκούδα, το fox. Μας έδωσε λίπος, μας έδωσε το δέρμα τους. Το δέρμα λογικά θα μπορούμε να φτιάξουμε κάποιο. Να δω, μπαίνουμε εδώ στο itempedia. Armor and cloth. Αυτά θέλουμε. Kevlar. Feather και plant fiber για να φτιάξεις στολές. Α, μας δίνει λίγο βιταμίνη η τροφή από την αγελάδα, από την αρκούδα. 2, πολύ λίγες. Πάει και αυτό να πάμε full. Ωραία. Βάλει να ψήνονται και αυτά τώρα. Και να δω λίγο εγώ τώρα, είμαστε εδώ. Ωραία. Εδώ είχα βάλει το τενεκεδάκι. Πάμε craft. Βάζω το τενεκεδάκι εδώ και να βάλω και ένα κρέας. Όχι. Not valid. Άρα δεν γίνεται έτσι. Μπορώ να φτιάξω εγώ ακόμα ένα σεντούκι τώρα εδώ πέρα. Σίγουρα. Τώρα που πιάσε και η μπόρα και δεν έχουμε τι να κάνουμε. Θα φυλάμε και τα άλλα τα πραγματάκια. Ένα. Φτιάξε 2 να τα έχουμε. Ωραία. Το ένα θέλει 8 planks. Τα 8. Βάλε και από εδώ 2. Είμαστε έτοιμοι. Κάτσε να τα βάλω αυτά μέσα. Να είμαι σίγουρος ότι μην τα χάσω. Μην περάσει ώρα και τα χάσω. Είχε περάσει σίγουρα ώρα και τα χάσαμε. Έτσι απλά δεν τα χάνεις. Α, μας έδωσε γουλ το πρόβατο. Τέλεια.
Πάω να γυρίσω λίγο προς εδώ. Είχαμε κάποια φρούτα. Κάτι καλαμπόκια, κάτι τέτοια εδώ. Αλλά τώρα φύγανε πάλι. Φεύγουν αυτά. Από εδώ δεν έχουμε εξερευνήσει καθόλου. Οπότε πάμε λίγο στο δασάκι εδώ μέσα. Δεν έχουμε εξερευνήσει γενικά τίποτα στο χάρτη. Βλέπετε το χάρτη πόσο είναι. Και εμείς είχαμε κάνει μια κύκλα εδώ πέρα συνέχεια και στα 30 επεισόδια. Αλλά εντάξει, ακόμα αρχή είναι ακόμα, παιδιά. Πρέπει να προετοιμαστούμε να είμαστε λίγο οπλισμένοι για να πάμε να κάνουμε μια εξερεύνηση καλή. Να έχουμε κάποια όπλα πάνω μας. Τώρα δεν έχουμε. Τώρα άντε να βρεις τώρα εδώ πέρα, σε όλα τα δέντρα εδώ πέρα, τα οτιδήποτε εδώ, τα χορτάρια αυτά, να βρεις κάτι που θα είναι λαχανικό ή οτιδήποτε. Φρούτο. Αυτό τι είναι εδώ? Τι είναι αυτό? Α, βουνό είναι, ρε φίλε. Λόφος. Άμα δείτε εδώ, το δείχνει σαν... Όχι, δεν το δείχνει ορυχείο. Ορυχείο είναι αλλού. Εδώ έχει ένα λοφάκι. Βλέπετε εδώ. Ανεβαίνει, ανεβαίνει. Πάει, δεν μασάει. Πάει παντού. Μπορώ να μπω εδώ πάνω ψηλά και να αναντεύσω λίγο να δω τι γίνεται τριγύρω μας. Όπα, να και βρήκαμε και το κολοκύθα. Εδώ που δεν περιμέναμε να βρούμε τίποτα, βρήκαμε μπροστά μας. Ωραία φίλε, λύκος. Άμα μας πάρει τώρα ο πίσω λύκος. Χαιρέτα μου τον πλάτανο. Βιταμίνες μας δίνει 5. Ανέβηκε λίγο η πείνα. Περισσότερο γιατί βλέπετε τρώμε carbonates. Ανέβηκε και αυτό. Οπότε ανεβήκαμε λίγο στα στατιστικά μας. Λοιπόν εδώ θα είναι για λύκους. Πιστεύω εδώ θα ανεβαίνουν πάνω και θα κάνουν όπως κάνει τώρα αυτός. Καλή ώρα. Οπότε λέω να κατέβω σιγά σιγά από εδώ. Να φύγουμε να πάμε προς το σπιτάκι μας. Θα μας πιάσει η νύχτα. Και εγώ από προσανατολίζομαι λίγο παρέα και πού. Δεν το έχω. Το έχω και άγχος τώρα να μην με πιάσει τίποτα από πίσω γιατί ακούω και τα βήματα. Και σιγά σιγά να κλείνω και λίγο προς τα αριστερά γιατί βλέπω πάω πολύ δεξιά. Πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά προς τα δω. Βλέπεις έτσι απλά. Η θέση το εξερευνίζεις ρε φίλε. Αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Πρέπει να κάνεις σιγά σιγά βήματα. Έχω κάποια σπόρια εγώ, παιδιά, πίσω αυτή τη στιγμή στο... Από δέντρο ήταν. Στο σεντούκι. Και έχω και από κολοκύθες, από διάφορα, από ό,τι θυμάμαι. Τώρα λογικά μας έδωσε και... Να το, μας έδωσε pumpkin seeds. Πώς σου ρίλαξα έτσι, παιδιά. Θα με φάει. Πού είναι το σπίτι μου. Θα τη φάω εγώ. Έλα στο καλό σου. Παιδιά δεν μπορείτε να φανταστείτε πως σου ρίλαξα. Νόμιζα αυτό το πράγμα που ακουγόταν εκεί ήταν το πρόβατο που είχαμε συναντήσει πριν. Τελικά δεν ήταν το πρόβατο. Ωραία. Τι μας φτιάχνει το παιχνίδι ρε φίλε με τους ήχους του είναι... Αφήστε το καλύτερα. Πιστεύω το καταλαβαίνετε κι εσείς. Παίρνετε μια ιδέα. Κάτσε να πάρουμε λίγο νερό. Νερό εδώ. Εδώ είναι άλλη λίμνη. Δεν είμαστε στη λίμνη τη δικιά μας. Η δικιά μας η λίμνη είναι εδώ. Πού έχω φτάσει. Πρέπει να φύγω νωρίς. Κάτσε παίρνω λίγο νερό εδώ. Το γεμίσω αν το έχω πίσω. Πήρα. Πήρα. Όχι. Πήραμε και μια κολοκύθα ακόμα. Το bone spear μας έχει σώσει. Εδώ τι είναι αυτό. Πέτρα. Στατιστικά δεν είμαστε καθόλου καλά. Εδώ μας χτύπησε πουθενά η αρκούδα. Δεν μας χτύπησε η αρκούδα. Απλά τι... γιατί πέφτει τόσο η ζωή. Τώρα έχει μπει μια αρκούδα λέει, μέσα στο σπίτι μου και δεν μπορώ να, να μπω μέσα. Λοιπόν, η φωτιά θα αντέξει για το βράδυ. Έσβησε αυτό. Έσβησε αυτό. Βάλει και αυτό εδώ. Έχουμε εδώ το δέρμα. Βάλει και αυτό. Βάλε και τα σπόρια, τα σπόρια τα έχουμε κάπου εδώ. Έχω αρκετά για pumpkin, έχω όπως βλέπετε για αγκούρια. Έχουμε watermelon, έχουμε και melon. Έχουμε αρκετά σιτήρα να βάλουμε άμα θέλουμε. Και αυτό εδώ πάνω τι είναι, pumpkin. Pumpkin γιατί το πήγα μόνο του, έχω εδώ κάτω κι άλλα. Ωραία. Βάζουμε λίγο νερό εδώ πέρα να βράζει. Αυτά θα μου χαλάσουν σε 25 λεπτά. Λέω να κάτσω να περιμένω λίγο να τα βράσω, να τα ψήσω.
μέχρι να κοιμηθούμε, να περάσει και λίγο η ώρα, να πάει λίγο παραπάνω, γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ και πάρα πολλές ώρες, άμα δεν κάνω λάθος. Πάει αυτό, μας έδωσε ένα ζωή. Να φάω ένα κολοκύθα ακόμα, γιατί χρειάζεται. Ωραία. Πήραμε 70% υγεία. Άμα κοιμόμασταν κι άλλο θα πέραμε περισσότερο. Ενέργεια είμαστε κομπλέ. Τώρα θέλουμε λίγο φαγητό. Πάμε πρωινό, λίγο κρεατάκι. Αυτά που λίγουν πρώτα. Τώρα βάζω νερό εδώ. Για να βάλω μερικά blueprints εδώ πέρα. Πάμε εδώ στο placeable, στο storage. Και να βάλουμε ένα για τις πέτρες. Θα βάλω ένα εδώ. Ένα εδώ για τις πέτρες. Μπορώ να βάλεις κι άλλο. Αρχικά ένα μας φτάνει, πιστεύω. Αλλά χρειαζόταν τέτοιο. Αν δεν κάνω λάθος, χρειάζεται πρόκες. Ναι. Όλα χρειάζονται πρόκες. Εκτός από αυτά εδώ πέρα. Το αφήνω λοιπόν εδώ. Pick stand. Το βάζω εδώ. Δεν ξέρω πόσα κρατάει. Βάζουμε αρχικά από ένα στο καθένα. Να ξέρουμε πόσα μπορούμε να αποθηκεύουμε εκεί. Log. Μεγαλύτερο. Για κούτσουρα. Placeable storage. Πάμε για plank. Πάμε τα πλάνκα, τα βάλουμε από εδώ. Αφήνουμε λίγο χώρο ενδιάμεσα. Έχουμε βάλει plank. Έχουμε βάλει log stick και firewood. Εδώ είμαστε. Θα τα έχουμε από εδώ στο πλάι. 6 sticks. Όλα χρειάζονται sticks. Οπότε κατεβάζω εδώ δέντρα και απλά τα κάνω harvest να βγάλω sticks. Ένα. Ωραία, βγάλαμε αρκετά sticks από ό,τι φαίνεται. Και έχω και αποθηκευμένα μέσα, δεν πιστεύω να έχω αποθηκεύσει sticks. Θα το δω. Θα κάνω harvest όλα αυτά. Μπορείς να κάνεις δηλαδή και αυτά sticks, όπως είδατε. Εύκολα τα sticks. Ευτυχώς τα έχουμε sticks και δεν χρειάζεται να κόβουμε. 6, έτοιμο. Έτοιμο. Και ελαφραίνουμε κι εμείς από ό,τι είδατε. Έχω κι άλλα. Ωραία. Άλλα 4 και είμαστε κομπλέ με αυτό. Αυτά που έχουμε εδώ δηλαδή. Όμορφα τα πήραμε. Οπότε θα έχουμε προμήθειες εδώ πέρα. Θα μπορούμε να βάζουμε τα sticks, plank, stick. Α, και τα βάζεις έτσι. Μας λέει κάπου πόσα χωράει. Θα χωράει αρκετά λογικά. Log. Τέτοια. Ωραία. Firewoods. Πέτα τα κι αυτά κάτω. Και harvest. Εδώ είναι firewood. Α, τα ντανιάζει έτσι κάτω. Λογικά δεν θα τα χάνουμε. Ελπίζω, γιατί αυτό είναι τώρα storage. Τα βάζεις εκεί, τα αποθηκεύεις και καλά. Ωραία. Γεμίζω και εδώ. Εδώ είναι planks. Τα βάζεις planks. Να δούμε λίγο τα planks πώς τα αποθηκεύει. Α, τα planks τα βάζεις έτσι. Τα planks θέλουμε περισσότερα. Είναι σαν αυτό εδώ πέρα. Ωραία. Είναι 7 παρα 10. Είναι Ιούνιος. Καλοκαιράκι. Λογικά θα ανοιχτώνει και πιο αργά τώρα. Έλα. Όμορφα. Εδώ βλέπετε παιδιά, είμαστε κομπλέ. Έχω φτιάξει εδώ πέρα stack για τέτοια πραγματάκια. Εδώ. Για τα sticks, για τα firewood, για τα logs. Και τώρα μας μένει εδώ πέρα να φτιάξουμε μόνο αυτό. Θέλουμε μερικά planks, εντάξει. Εύκολο αυτό. Θα τα βρούμε. Αλλά πρέπει πρώτα να φτιάξουμε το anvil. Θα χρειαστούμε άλλο. Άλλα 2 iron ignot, άμα δεν κάνω λάθος. 1, 2, 3 έχουμε. Εδώ δεν έχουμε κάποιο άλλο. 3 iron ignot, άλλα 2 iron ignot θα χρειαστούμε. Εδώ η πόρτα θα την κλείσουμε. Τέλεια. Είμαστε εντάξει, μπορώ να πω, να πάμε να εξερευνήσουμε. Πριν πάμε να εξερευνήσουμε λίγο ακόμα, να φάω ακόμα μια κολοκύθα. Να μας ανέβει λίγο η πίνα. Βρήκαμε ένα cucumber μπροστά μας έτσι. Κάτσε εδώ τι μας δίνει το αγκουράκι. Μας δώσαμε 2 βιταμίνες 10. Αυτά είναι. Πάρε λίγο ένα αγκουράκι. Χρειαζόταν τώρα. Είχαμε πάει σε αυτό εχθές. Εχθές εδώ στο παιχνίδι χθες. Το προηγούμενο επεισόδιο είχαμε πάει σε εκείνο. Εδώ έχει ένα μολυσμένο. Μ' άρεσε. Αλλά έχει και αγκούρια. Μίδε. Έλα, 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 έλα να τελειώνουμε.
πήγε. Ρε, μόλις πεθαίνουν, γιατί κάνουν αυτόν τον ήχο. Είναι φρικαστικός αυτός ο ήχος. Σταμάτα. Σταμάτα, θα μας ακούσουνε. Γαμό. Μας έκοψε ντάμαζερ το άτιμο. Φώναξε τους δικούς τώρα. Λοιπόν, όπως είμαστε εδώ, μας έκοψε στο χέρι μία. Βάλε μία γάζα. Απλή. Πώς είμαστε στα στατιστικά. Εντάξει, δεν μας έκοψε πολύ damage. Α, εγώ μπήκα για καλό εδώ μέσα και έχω αφήσει την πόρτα ανοιχτή πίσω. Καλός είμαι κι εγώ. Έχει εδώ αγκουράκια. Harvest, να πάρω, γιατί δεν τα αφήσω σε αυτούς εδώ πέρα. Αλέσα. Άλλοι δύο γυμνοί εκεί μέσα. Άλλος ένας εκεί στο σπίτι. Ήθελα να πάω σε αυτό το σπίτι εκεί. Από ό,τι φαίνεται δεν θα πάω τώρα. Πάμε σε εκείνο το σπίτι, πιστεύω δεν θα έχει κάποιον εκεί. Αλλά ποτέ δεν ξέρουμε τι θα έχει. Οπότε πάμε σιγά σιγά. Εκεί ήταν τα σπίτια φυλαγμένα καλά. Από ό,τι είδα, ήταν 3-4. Ο ένας ήταν και στο σπίτι πάνω ακριβώς. Ήταν ωραία κάποτε εδώ μέσα στο δάσος. Σίγουρα θα ήταν ωραία. Αλλά δεν ξέρω τι έχει γίνει. Και δεν ξέρω αν μάθουμε ποτέ. Μπήκαμε τουλάχιστον εμείς μέσα. Εδώ δεν έχει τίποτα. Κάτσε να φάμε λίγο ένα αγκουράκι. Γιατί έχω και βάρος πάνω. Έχω 5 αγκούρια αυτή τη στιγμή. Και χαλάνε όλα. Σε 2 ώρες. Α, 2 ώρες. Είναι αρκετές οι 2 ώρες. Εντάξει. Ωραία. Ζωή, πώς είμαστε. 83%. Μια χαρά είμαστε. Potato paste. Ενώ τα δείχνει μικρά κουτάκια. Μόλις το... Εντάξει, θα μου πεις το βάζεις στο σακίδι, ώρες στράτα. Το fish oil δεν το παίρνω, έχω κι άλλο. Θα πάρω εδώ σίγουρα τους σπόρους. Είναι από καλαμπόκι σπόροι, ωραία. Corn seed, cucumber seed, ωραία. Έχουμε αρκετά τώρα. Αυτά τι είναι? Animal fat. Iron fragment, ωραία. Εδώ. Glass. Γυαλιά. Άλλη να λιώσει 10 άμμο. Το τέτοιο για να φτιάξεις γυαλί. Άμμο, πώς παίρνουμε άμμο? Θα το δούμε, θα το εξερευνήσουμε σιγά σιγά. Εδώ αυτός είχε βάλει κάγκελα, μ' άκουσε. Θυμάστε που είπα στο προηγούμενο, δεν είχε βάλει κάγκελα, αυτός είχε. Ωραία, εδώ πέρα δεν έχουμε τίποτα. Πάμε πολύ καλά. Plant fiber, φέρ' το κι αυτό. Πάμε εδώ μέσα, κάτι βλέπω εδώ. Κάτι bandages, ωραία. Χρήσιμα τα bandages. Αρκετά χρήσιμα. Εδώ χαλασμένη τροφή, άστινα. Το σπιτάκι αυτό δεν είχε και πολλά πραγματάκια. Ο λύκος έξω έχει βγει. Και δεν θα πάμε καλά. Πρέπει να φύγω τώρα. Και ο λύκος δεν ξέρω πού είναι. Περπατάει κι άλλος εκεί στο βάθος, τον βλέπετε? Τώρα περνάει εδώ, νάτος. Εδώ είναι πίσω έξοδο, ε. Και άλλος ένας εδώ. Τον βλέπετε, ξεβράκωτος αυτός. Αυτός όπως είδατε, το έλεγε βαμπύρ. Μόλις τον σκοτώσαμε. Και στο προηγούμενο επεισόδιο τον έλεγε βαμπύρ πάλι. Εδώ έχουν έρθει λίκ τώρα. Έξω. Ωραία, εδώ δεν έχει. Έχει πίσω έξοδο τίποτα. Έχει πίσω έξοδο. Και βγαίνουμε deep σε αυτούς εδώ. Δεν θέλω να την πάρω αυτή την έξοδο. Το έχω τίποτα πάνω μου. Έχω χώρο ακόμα να ξερευνήσω αν θέλω λίγο ακόμα. Ρε, ο λύκος εδώ ρε, μας μυρίζεται ρε. Ας κόβει damage και εγώ δεν μπορώ να το κόψω damage. Στο καλό σου τσογλανάκι. Μας πήραν γραμμή. Μας πήραν γραμμή. Μας περικυκλώσανε. Ας το καλός. Τρίκω πάνω. Τον είδε περπάτα και μπουσόλιο και κάτω. Είναι εδώ απ' έξω. Τρίκω. Μου έρθει τίποτα από πίσω. Ρε μπουσουλάει αυτός. Δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα. Λέτε να πέσε. Ας το καλός σου γυναίκα πρέπει. Ρε είναι τρομακτικός φουλ αυτός ο ήχος.
Εγώ, να σας πω την αλήθεια, τρομάζω λίγο. Πάρ' το λύκο. Μας έπεσε το κόκαλο, δεν μας πειράζει. Τι μας δίνουν τίποτα. Μας έδωσε λίγα bandage. Μπες λίγο μέσα, στρατό, εδώ. Εδώ πιστεύω είμαστε ασφαλές για λίγο. Τα πράγματα έχουν αρχίσει και γίνονται λίγο πιο hardcore τώρα. Από ό,τι βλέπετε, συνέχεια μας επιτίθονται. Πάει λίγο πρωτεΐνη, χρειάζεται. Ωραία. Και λίγο νεράκι να είμαστε κομπλέ. Εδώ δεν έχω κάπου χτυπήσει, όχι. Ωραία παιδιά, με χιόνια βγήκα τώρα. Πριν ήμουν χωρίς χιόνια, τώρα έχει χιόνια. Σε μια ώρα. Τόστρωσε, άντε. Λοιπόν, πήγαμε γρήγορα. Πάμε να εξερευνήσω λίγο τι είναι αυτά εδώ πέρα. Αποθήκη είναι το ένα. Από εδώ πίσω δεν γυρνάω εγώ, ναι. Λοιπόν. Μπουσουλώντα, σκήνη και αρκούδα. Πρέπει να το σκοτώσω αυτόν πριν έρθει σε μένα. Δεν μου επιτίθεται κιόλας, βλέπετε. Δεν κάνει επίθεση. Κάνει επίθεση μόλις σηκώνει. Κάτω. Πήγε. Ας το καλό. Μη φωνάζεις τους δικούς σου. Ρε, μέσα στο δρόμο με τραυματία. Μέσα στο δρόμο τραυματίας. Cobalt ore. Ρε, είναι αρκούδο εδώ. Και έχω βάρος πάνω μου. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, κάτι αποθήκες έχει εδώ. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι η αρκούδα. Είμαι γεμάτος στο backpack. Οπότε πάμε πίσω. Αυτούς τους είδατε. Αυτές ήταν κάπως σαν γυναίκες. Μπουσουλάνε, ορμάνε. Όταν μπουσουλάνε, όταν είναι όρθιες, κάνουν κάπως σαν dodge. Εκεί μπορείς να τις βαρέσεις. 39% ζωή. Πήγαμε πίσω τώρα. Ωραία. Μπορώ να φτιάξω αυτό ακόμα. Να μπορώ να αποθηκεύσω κι άλλα. Βάλε αυτό εδώ στα καρέτο. Τέλεια. Και έχω και γυαλάκι. Έχω αυτό το κόμπαλτ. Δεν έχω κάποια να βάλω λίγο φωτιά. Βάλε με αυτό. Τέλεια. Τσούξτιν. Βάλε αυτό να το λιώσουμε. Βάλε και μια πέτρα αφού δουλεύει, που δουλεύει να τελειώσουμε κι αυτή. Σταμάτησε να μου πει η βροχή τώρα. Ήταν μπουρίν. Πέρασε. Έτσι θα πάρω ένα firewood εδώ. Ωραία. Και τσούξτο εδώ. Πάω να αποθηκεύσω εδώ σπόρους, τέτοια τι δεν χρειαζόμαστε εδώ. Να βάλω τα σπόρια, να τα φτιάξουμε λίγο, θα τα οργανώσουμε λίγο καλύτερα αυτά. Αυτό κάτι άλλο θα φτιάχνεις, λογικά. Βάλει και αυτό να φτιάξουμε ένα σπινθήρωμα ακόμα σιδήρου. Βάλει και αυτό εδώ, έχω ένα στάκ ακόμα, να το βάλω ακόμα ένα. Να λιώνει και αυτό. Τέλεια. Πάμε πολύ καλά, βάλει και αυτά εδώ τα σποράκια. Στο επόμενο επεισόδιο ίσως θα πάμε, όχι ίσως, θα πάμε να εξερευνήσουμε εκεί τα μεταλλικά, τα εκεί που μας επιτίθηκε. Εκείνο εδώ βαμπύρ, είναι ο σωμολισμένος, που ήταν και αρκούδα εκεί. Ευελπιστώ να έχει φύγει αρκούδα μέχρι το τελευταίο, μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Harvest εδώ, πήραμε και καλαμποκάκι. Θα δούμε λίγο τι μας δίνει το καλαμπόκι. Α, το καλαμπόκι μας δίνει, α, δύο μας έδωσε, ωραία. Και κρατάει 2 ώρες, μπορώ να το ψήσω κάπως αυτό. 10 βιταμίνες και αυτά, 2 λιπαρά, εντάξει, μια χαρά. Να δω μήπως μπορώ να το ψήσω το καλαμποκάκι. Να ανάψω λοιπόν φωτιά. Να βάλω το νερό και να βάλω να δω μήπως... Δεν μπορώ να το ψήσω. Ούτε αυτά. Οπότε τα τρως έτσι τα λαχανικά. Τέλεια. Να φάω λίγο ένα καλαμπόκι να δω τι μας δίνει. Μας δίνει health, μας δείχνει την πείνα. Carbs είναι καλό. Αλλά τώρα τα carbs είναι υψηλά, οπότε λέω να μην το χαλάσω. Θα το κρατήσω. Έτσι αλλιώς δεν χαλάει νωρίς. 2 ώρες κρατάει. Α, ρε τα βγάζει Iron Ignot αυτά. Iron Ignot ήταν όλα. Άρα τώρα μπορώ να φτιάξω το Anvil άμα θέλω. Iron Ignot ήταν όλα. Σπινθήρωμα συνδύρου νόμιζα. Άρα αυτό ήταν το σπινθήρωμα συνδύρου. Το είχα στα ελληνικά και δεν ήξερα ποιο ήταν το Iron, το σπινθήρωμα συνδύρου ρε παιδιά. Άι καλά. Είδες τα ελληνικά τι κάνουνε. Το έχουμε όλα με τα παιχνίδια εδώ που μάθουμε Iron Ignot και ήρθε εδώ το ελληνικό το game. Σπινθήρωμα συνδύρου όπως το λέει κάπως έτσι. Οπότε τώρα μπορώ να φτιάξω Anvil. Να φτιάξω πρόκες και να φτιάξω και το σεντούκι έξω. Θα το φτιάξουμε στο επόμενο επεισόδιο αυτό. Οπότε είμαστε έτοιμοι για να το φτιάξουμε. Και μόλις λιώσουν αυτά θα βάλω και τις υπόλοιπες πέτρες εγώ και να τις λιώσω. Οπότε σε αυτό το σημείο παιδιά ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό επεισόδιο. Κλείνουμε για ακόμα ένα επεισόδιο, το 3ο μας επεισόδιο εδώ στη...
Όπα! Τρώματε επίθεση από την αρκούδα. Είναι πίσω. Θα μας το ρίξει. Τώρα θα σας φάω καλά εγώ εδώ. Τι πάθατε, κολλήσατε? Ω! Φύγε εσύ. You have dead! Όχι! Είχα τα πράγματα πάνω μου. Τα χάνω. Δεν τα χάνω τα πράγματα. Ρε παιδιά, θα μας το ρίξει. Ωρε φίλε. Ωρε, θα μας το ρίξει.